Αγαπητές συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, είμαστε πολύ χαρούμενοι που ανταμώνουμε σήμερα εδώ στο Μόναχο με εκατοντάδες Έλληνες μετανάστες και μετανάστριες. Και στο ερώτημα που έθεσε πρόσφατα η Ντόιτσε Βέλε εάν οι Έλληνες πολιτικοί αποφεύγουν το Μόναχο, σε ό,τι μας αφορά, Απάντηση δεν είναι μόνο η σημερινή μας συγκέντρωση, αλλά συνολικά η δράση του ΚΚΕ σε όλη την περιοχή. Γιατί όλοι σας ξέρετε πως το ΚΚΕ είναι εδώ και όχι μόνο σήμερα, αλλά κάθε μέρα. Ξέρετε πως τα μέλη και οι φίλοι του ΚΚΕ είναι μπροστά σε κάθε δίκαιη διεκδίκηση των Ελλήνων μεταναστών στη Βαυαρία στη Βάδη Βρυτενέργη σε όλη τη Γερμανία. Μαζί έχουμε δώσει μάχες σε διάφορους κλάδους τα τελευταία χρόνια για συλλογικές συμβάσεις με αυξήσεις τους μισθούς, για να διαμορφώνονται εστίες αντίστασης στην αντιλαϊκή πολιτική της ακρίβειας, της εκτόξευσης των ενοικίων, των νέων χαρατσιών ακόμα και για βρεφονιπιακούς σταθμούς που αναγκάζουν τον έναν από τους δύο γονείς να μην εργάζεται γιατί ο παιδικός σταθμός κοστίζει πάνω από το μισθό του. Μαζί έχουμε παλέψει για να μην κλείσει κανένα ελληνικό σχολείο, για να μην έχουν οι περίπου 700 μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Αριστοτέλης, του Γυμνασίου και του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας στο σχολικό συγκρότημα, στο Φράιμαν, που είναι και αυτό με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση Ελλήνων μαθητών στον κόσμο, την τύχη των συμμαθητών τους στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Πυθαγόρας, που έκλεισε το 2022. Μαζί συνεχίζουμε σε αυτό το εμβληματικό για τους Έλληνες του μονάχου μέτωπο, μέσα από τους συλλόγους των εκπαιδευτικών, των γονιών, από τα μαθητικά συμβούλια, τον αγώνα για να μπορούν τα παιδιά να μαθαίνουν ελληνικά χωρίς εμπόδια, να μην βάζουν οι γονείς τους ακόμα πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη, οι εκπαιδευτικοί να έχουν σταθερή δουλειά. Και βέβαια έχουμε συναντηθεί στις προσπάθειες για να ιδρυθεί ελληνική κοινότητα στο Μόναχο, αφού αυτή που υπήρχε και διοικούσε η Νέα Δημοκρατία εκφυλίστηκε, καταχρεώθηκε και στο τέλος έβαλε και λουκέτο. Μαζί βρεθήκαμε στις μεγαλύτερες απεργίες των τελευταίων χρόνων που ταρακούνησαν τα νερά στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ελλάδα, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως και στις πρόσφατες πρωτομαγιάτικες συγκεντρώσεις. Μαζί διαδηλώσαμε πέρσι έξω από τα ελληνικά προξενία στο Μόναχο, στη, Στου, στη Στου, Στου, Στουτγάρδη, αλλού, για το τραγικό τότε σιδηροδρομικό δυστύχημα στον ιδιωτικοποιημένο πλέον σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας μας που στήχησε τη ζωή σε 57 συνανθρώπους μας, το έγκλημα στα τέμπη. Και έχει μεγάλη σημασία ότι σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις, οι Έλληνες μετανάστες διαδήλωσαν με το σύνθημα «Η τα κέρδη τους ή οι ζωές μας». Πλάι στα 2,5 εκατομμύρια λαού και νεολαίας που βγήκαν στους δρόμους του αγώνα στην Ελλάδα. Μαζί βρεθήκαμε στις διαδηλώσεις που έγιναν πρόσφατα με αφορμή την 60η διάσκεψη ασφαλείας στο Μόναχο ενάντια στην εμπλοκή της Ελλάδας και της Γερμανίας στον υπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία, στο πλευρό του καθεστώτος Ζελένσκι και στη στήριξη του κράτους τρομοκράτη του Ισραήλ που διεξάγει πραγματική γενοκτονία ενάντια στον Παλαιστινιακό λαό. Όσο και αν προσπαθούν σε Ελλάδα και Γερμανία να αφήσουν έξω από την προεκλογική συζήτηση το κρίσιμο ζήτημα του πολέμου. Εμείς θα το ιεραρχούμε γιατί πρέπει να γίνει και αυτό βασικό κριτήριο ψήφου μπροστά στις ευρωεκλογές. Αλλά και γιατί τώρα πρέπει να σημάνει συναγερμός, να δυναμώσει η πάλι για την απεμπλοκή των λαών από τους υπεριαλιστικού σχεδιασμούς και πολέμους. Όσο και αν προσπαθούν σε Ελλάδα, σε Γερμανία, να παρουσιάσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση ως κάποιο περιστέρι της ειρήνης, οι λαοί ξέρουν πως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα πραγματικό γεράκι του πολέμου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τη ΣΥΠΑ και το ΝΑΤΟ είναι πρωταγωνίστρια των υπεριαλιστικών πολέμων και επεμβάσεων. Πρωταγωνιστή στην υποστήριξη του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ που έχει αιματοκυλήσει τη Γάζα και τώρα με την επίθεση στο πέρασμα της Ράφα κλιμακώνει τη γενοκτονία σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού. Ενώνουμε τη φωνή μας με τους λαούς όλου του κόσμου, με τις φοιτητικέ κινητοποιήσεις στις Ηνωμένε Πολιτείες Αμερικής, σε άλλες χώρες επίσης, που δυναμώνουν και ζητούν τον τερματισμό της γενοκτονίας του Παλαιστινιακού λαού, την αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων από τη λωρίδα της Γάζας, την αναγνώριση ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει ενεργά στον πόλεμο στην Ουκρανία, στηρίζοντας την άρχουσα τάξη εκεί μαζί με τη ΣΥΠΑ και το ΝΑΤΟ, στη σύγκρουσή τους με την Ρωσία και τους συμμάχους της. Έχει δώσει στο Ζελένσκι δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ χρήματα από το ξεζούμισμα των ευρωπαϊκών λαών για όπλα, για πυρομαχικά, για βάσεις. Συμμετέχει με την επιχείρηση Ασπίδες στη σύγκρουση στην Ερυθρά Θάλασσα, στο όνομα, λέει, της αντιμετώπισης των Χούθη, με το πρόσχημα την προστασία της ναυσιπλοείας. Εδώ ακουμπάει βέβαια και η αποστολή της φρεγάτας Ιδρα, η οποία βάζει σε τεράστιους κινδύνους τη ζωή των αξιωματικών και των ναυτών για να διαφυλάξουν τα κέρδη των εφοπλιστών. Και εδώ στη Γερμανία, όπως και στην Ελλάδα, οι κυβερνήσεις τόσο του Σόλτς που συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα, όσο και του Μητσοτάκη που συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα υπερθεματίζουν για τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μακελιό του πολέμου και στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή με τη στήριξη εκεί του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ. Θα έλεγε κανείς πως οι δηλώσεις τους είναι copy-paste τόσο για τη στήριξη του Ζελένσκι στη σύγκρουση του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία στην Ουκρανία, όσο και για τη στήριξη του Νετανιάχου και του δίθεν Δικαιώματο του Ισραήλ στην αυτοάμυνα που απειλεί με φωτιά ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Η Γερμανία, και μάλιστα εν μέσω εντυνόμενης φτωχοποίηση του λαού και ύφεση, που δεν αναμένεται βέβαια να τελειώσει και σύντομα, ανακοίνωσε συνολικό στρατιωτικό προϋπολογισμό 73 41 δισεκατομμύρια δολάρια για το 2024. Το ποσοστό σχεδόν 30% ψηλότερο από το προηγούμενο έτος. Εκπληρώνει το όριο του 2% του ΑΕΠ που έχει θέσει το ΝΑΤΟ για τις αμυντικές δαπάνες του. Βέβαια, η Ελλάδα αυτό το 2% το εκπληρώνει σταθερά και με όλες τις κυβερνήσεις διαχρονικά. Εμείς αυτά τα κρίσιμα ζητήματα θα συνεχίσουμε να τα αναδεικνύουμε στην προεκλογική αντζέντα. Γιατί ξέρουμε ότι στο λαό μας υπάρχουν σοβαρές αντιστάσεις. Υπάρχει η επιθυμία για απεμπλοκή της Ελλάδας από τους πολέμους, για να επιστρέψουν όλα τα στρατεύματα που βρίσκονται εκτός συνόρων, για να κλείσουν όλες οι βάσεις του θανάτου. Και αυτή η επιθυμία αυτός ο αγώνας μπορεί να εκφραστεί στις κάλπες μόνο με την ψήφο στο ΚΚΕ. Αγαπητές φίλες και φίλοι, το δίλημα που μπαίνει μπροστά και στις επικείμενες ευρωεκλογέ σε εσά τους Έλληνες μετανάστες είναι ξεκάθαρο. Θα ενισχυθούν η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ που συμμετέχοντας στις κυβερνήσεις των προηγούμενων χρόνων έχουν βαριές ευθύνες για τη διαμόρφωση της κατάστασης που σας έστειλε και σας κρατά στο εξωτερικό ή θα ενισχυθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα για να δυναμώσει πάλι για την ικανοποίηση των διεκδίκησεών σας απέναντι στην οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση και στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τελικά θα ενισχυθούν αυτοί που με τα συγγενικά τους κόμματα ευθύνονται για την κατάσταση που βιώνουν οι Έλληνες μετανάστες της Γερμανίας, γιατί αδερφάκι του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ είναι το S5, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα Γερμανίας, που κυβερνά σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Αδερφάκι της Νέας Δημοκρατίας είναι η Χριστιανοκοινωνική Ένωση Βαβαρίας, που διοικεί το κρατήδιο της Βαβαρίας εδώ σχεδόν αλδιάλειπτα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Ή θα ενισχυθεί το ΚΚΕ για να δυναμώσει η προσπάθεια για την οργάνωση της δικής σας πάλης στο πλαίσιο του εργατικού λαϊκού κινήματος της Γερμανίας. Έχετε πλέον συγκεντρώσει πολύ μεγάλη πείρα, η οποία επιβεβαιώνει πως καπιταλιστική παράδειση δεν υπάρχουν και αυτό αφορά και τη Βαβαρία και τη Γερμανία του λεγόμενου βιομηχανικού θαύματος των προηγούμενων δεκαετιών. Η καπιταλιστική εκμετάλλευση ζει και βασιλεύει και κοροϊδεύουν όλοι όσοι σας λένε ότι τα κέρδη από αυτή την ανάπτυξη μπορούν να διανέμονται δήθεν δίκαια σε όλους και στους πολλούς. Τα ίδια ακούμε χρόνια τώρα και στην Ελλάδα. Πότε αλήθεια Μοιραστήκατε όλοι εσείς τα κέρδη των γερμανικών μονοπωλίων της Audi, της BMW, της Siemens που συνεχίζουν να αυξάνονται όπως μαθαίνουμε από εργαζόμενούς τους παρά τα όσα λένε δημόσια οι εκπρόσωποι αυτών των μεγαθυρίων. Τους πράσινους φόρους που έχουν επιβάλλει πληρώνεται. Φόροι κατάμαυροι για το λαό, όχι μόνο επειδή αυτός τους πληρώνει αλλά και επειδή τελικά δεν προστατεύεται το περιβάλλον. Κάθε πλευρά της ζωής των Ελλήνων δίνει και από ένα επιπλέον λόγο να ενισχύσετε και με την ψήφο σας το ΚΚΕ ακόμα και αν δεν συμφωνείτε σε όλα μαζί μας. Ο καθένας μπορεί να έχει τις δικές του απόψεις. Άλλωστε, σε αντίθεση με διάφορα που μαθαίνουμε ότι λένε εδώ στο Μόναχο οι πολιτευτάδες της Νέας Δημοκρατίας, εμείς δεν υποστηρίζουμε ότι η κοινωνία χωρίζεται σε κάποιους αριστερούς, σε κάποιους δεξιούς, σε κάποιους κεντροδεξιούς, κεντροαριστερούς και άλλα τέτοια κουραφέξαλα. Εμείς απευθυνόμαστε στους εργαζόμενους, σε αυτούς που ζουν από το μισθό τους, σε αυτούς που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, σε αυτούς που καταχρεώθηκαν στην Ελλάδα και δουλεύουν εδώ από το πρωί μέχρι το βράδυ αξιοποιώντας τους υψηλότερους ονομαστικούς μισθούς μήπως και δεν τους πάρει η εφορία το σπίτι που μπορούν να έχουν έστω στο χωριό τους ως κληρονομιά. Στους απόμαχους της δουλειά επίσης απευθυνόμαστε που αφού έφτασαν στο σταθμό του μονάχου για να θυμηθούμε το γνωστό τραγούδι και δούλεψαν για δεκαετίες ήλιο με ήλιο, γιγαντώνοντας με τα δικά του χέρια τα εργοστάσια τα μεγάλα, όμως τα μεροκάματα τα μικρά παρέμειναν. Για να τους λένε μάλιστα σήμερα οι κυβερνώντες της Γερμανίας κλείστε τη θέρμανση και φορέστε και δεύτερο πουλόβερ, πηγαίνετε να ζήσετε σε κάποιες άλλες χώρες γιατί ίσως εδώ δεν σας αντέχει το σύστημα υγεία να τους έχουν με κουπόνια σούπερ μάρκετ για να βγει ο μήνες αφού ως οι συντάξεις δεν καλύπτουν το ολοένα και αυξανόμενο συνεχώς κόστος ζωής. Εμείς απευθυνόμαστε κυρίως στους μετανάστες, στους νέους ανθρώπους που δεν μπορούν να στείλουν τα παιδιά τους στα χλιδάτα σχολεία των ακριβών προαστίων και τα στέλνουν στα γερμανικά σχολεία των ταξικών φραγμών που κόβουν τα παιδιά από το Πανεπιστήμιο από τα 10 και από τα 12 τους χρόνια ή στα ελληνικά σχολεία των χίλιων δύο προβλημάτων. Συντρόφισσες και σύντροφοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, εσείς φυσικά τα ξέρετε, αλλά θέλουμε και από αυτό το βήμα να τα ξαναπούμε, ώστε να, να γίνουν και πιο γνωστά σε όλη την Ελλάδα, να ακούσουν ίσως και αυτοί που κάνουν ότι δεν ακούν την κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας. Και αναφερόμαστε φυσικά στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και προσωπικά στον Υπουργό Εσωτερικών, στην Υπουργό Εσωτερικών την κυρία Κεραμέως, η οποία έχει διατελέσει για χρόνια υπουργό Παιδείας, αλλά στην παρέμβαση των γονιών στη, στη Στουτγάρδη πριν λίγες μόλις εβδομάδες για το ζήτημα του Αριστοτέλη, αφού δεν έκανε τον κόπο να επισκεφθεί το μόναχο, δήλωσε εκεί αναρμόδια. Τόσα χρόνια, τόσες ερωτήσεις στη Βουλή από το ΚΚΕ, τρεις κοινοβουλευτικέ παρεμβάσεις, μόνο τους τελευταίους πέντε μήνες κάναμε και ενώ οι υπουργοί τους είναι υποχρεωμένοι να απαντούν σε 25 μέρες το πολύ από τη στιγμή της κατάθεσής τους με βάση τον κανονισμό, ακόμα περιμένουμε. Στο διαβάστηκε έχουν φτάσει και έχουν αφήσει τις διάφορες αναφορές των συλλόγων σας, τις επιστολές διαμαρτυρίας σας, όπως έκανε και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, μέσα στα συρτάρια του είναι ακόμα. Το μόνο που τελικά κάνουν είναι να κοροϊδεύουν ότι τάχα θα δώσουν κάποια λύση. Η ουσία είναι ότι οι μαθητές στο Φράιμαν κινδυνεύουν να βρεθούν στο δρόμο, επειδή το ελληνικό κράτος δεν έχει ακόμα υπογράψει το νέο συμβόλαιο ενοικίασης με τον ιδιοκτήτη. Έχουμε ζητήσει ενημέρωση. Ωστόσο, ό,τι ακούτε, ακούμε κι εμείς. Θα μας πούν πάλι για δικαιολογία ότι μεσολάβησαν οι γιορτές του Πάσχα και ήταν κλειστή η Βουλή. Έχετε δώσει ένα μεγάλο αγώνα εδώ στην περιοχή για την ελληνόγνωση εκπαίδευση και η ειλικρινή σχέση που έχουμε αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια αφού μοιραζόμαστε τις ίδιες αγωνίες μας επιτρέπει να σας κοιτάμε στα μάτια και να σας λέμε καθαρά έχει έρθει η ώρα του απολογισμού. Πρέπει να κάνουμε ταμείο. Το Μόναχο είχε πέντε ελληνικά δημοτικά σχολεία. Τώρα έχει τρία, με κίνδυνο να μείνουν δύο. Είχε τρία γυμνάσια, τώρα είναι δύο, με κίνδυνο να μείνει μόνο ένα. Υπάρχουν δύο λύκεια, τώρα είναι μόνο ένα και δεν ξέρουμε για πόσο καιρό ακόμα. Το δημοτικό σχολείο στον Ταχάου έκλεισε. Και όλα αυτά ενώ ζουν στο μόναχο περίπου 30.000 Έλληνες που αυξήθηκαν τα τελευταία χρόνια με τους νέου μετανάστες της τελευταίας οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα με αποτέλεσμα ακόμα περισσότερες οικογένειες να κάνουν αιτήσει για να πάνε τα παιδιά τους σε ελληνικό σχολείο. Οι ανάγκες έχουν αυξηθεί. Η πρόσβαση όμως στο αγαθό όπως θα έπρεπε να είναι, αυτό της παιδείας δηλαδή, Δυσκολεύει, γιατί έχει γίνει πανάκριβο εμπόρευμα. Καταναλώνετε κάθε μέρα χρήματα, χρόνο, για να πάτε τα παιδιά σας στα ελάχιστα εναπομείναντα σχολεία. Κούφιες αποδείχτηκαν ακόμα και οι υποσχέσεις για τη διευκόλυνση της μετακίνησης των μαθητών από τις περιοχές τους στον κάθε νέο χώρο στέγασης. Ούτε τα επιμίσθια στους εκπαιδευτικούς δεν έχουν δοθεί ακόμα. Το ελληνικό σχολείο του μονάχου, μια δίκαιη και λογική απέτησή σας, που θα γινόταν τάχα ανέγερσή του για να στεγάζει τα παιδιά, από ό,τι φαίνεται χάθηκε οριστικά, αφού από το 2016 ο χώρος έχει επανέλθει στην κατοχή του Δήμου. Και παρά τα παχιά λόγια της κυβέρνησης, του ΣΥΡΙΖΑ τότε, που στις επανειλημμένες ερωτήσεις του ΚΚΕ στη Βουλή δήλωνε ότι το σχολείο θα γίνει, όλα αυτά αποδείχθηκαν ψέματα. Φανταστείτε να μην αναβάθμιζαν και να μην κατέβαλαν κάθε προσπάθεια, όπως λένε, για ποιότητα στην ελληνόγνωση εκπαίδευση, όπως λένε κάθε χρόνο, έτσι το λένε στην Ελλάδα οι κυβερνώντες. Ο ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, ως κυβέρνηση μαζί με τους ΑΝΕΛ, το 2016 ψήφισε νόμο για την ελληλόγνωση εκπαίδευση του εξωτερικού που όχι μόνο διατήρησε αλλά και ενίσχυσε ακόμα περισσότερο τη δράση ιδιωτικών φορέων και ιδρυμάτων της Εκκλησίας διαφόρων μη κυβερνητικών οργανώσεων παραχωρώντας τους ακόμα και το δικαίωμα ίδρυσης ιδιωτικού σχολείου. Φυσικά, δεν παραλήφθηκε στον ίδιο νόμο ούτε η πρόβλεψη για την κατάργηση ή τη συγχώνευση σχολικών μονάδων, όπως και η εξαποστάσεως διδασκαλία στη γνωστή προσπάθεια των κυβερνήσεων για εξοικονόμηση πόρων. Ακολούθησε το 2020 η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που ήρθε και έβαλε τη δική της φραγίδα σε αυτό το αντιεκπαιδευτικό έργο. Ο νόμος, ο νόμος της εισήγαγε απαράδεκτα κριτήρια αναγνώρισης για τα τμήματα της ελληνικής γλώσσας, στα οποία έχουν μετατροπεί ή τίνουν ολοένα και περισσότερο να μετατρέπονται τα παρικιακά σχολεία. Και πολύ γρήγορα αποδείχτηκε ότι με βάση και την υπάρχουσα κατάσταση, το όριο αυτό των 40 παιδιών που τέθηκε και ισχύει, μαζί με τις 20 διδακτικές ώρες δεν είναι παρά ένας κόφτης ο οποίος αυτό που ουσιαστικά πετυχαίνει είναι να αποκλείει παιδιά Ελλήνων μεταναστών ακόμα και σε ολόκληρες χώρες. Με βάση αυτό το νόμο της Νέας Δημοκρατίας δεν θεωρούνται επίσης δεδομένα ούτε τα βιβλία, ούτε το εκπαιδευτικό υλικό, για την ελληνόγνωση εκπαίδευση του εξωτερικού με αποτέλεσμα πολλές φορές οι μαθητές να αρκούνται σε ψηφιακό υλικό, να μην διασφαλίζεται καν ότι όλοι οι μαθητές θα διδάσκονται στη βάση ενός συγκεκριμένου και επιστημονικά καταρτισμένου προγράμματος, το περιεχόμενο διδασκαλίας τελικά να επαφίεται στην πρωτοβουλία αυτού που διδάσκει. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό, δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η κατάσταση. Είναι πλέον φανερό. Συνεχίστε τον αγώνα σας. Διεκδικητικά, ανυποχώρητα, με όποια μορφή πάλι εσείς επιλέγετε. Κάθε φορά και τιμωρήστε τα κόμματα του συστήματος, τιμωρήστε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό τον αγώνα για το δικαίωμα των παιδιών στη μόρφωση θα συνεχίσουμε να τον δίνουμε μαζί. Θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για τον συντονισμό των φορέων του μαζικού μεταναστευτικού κινήματος σε όλη τη Γερμανία, ώστε να εκφραστεί η μεγαλύτερη δυνατή πίεση, να γίνει το θέμα όσο γίνεται πιο γνωστό και μέσα στην Ελλάδα. Και σας καλούμε, ενώ δίνετε αυτόν τον αγώνα, να γνωρίσετε καλύτερα και τη συνολική πρόταση του κόμματος για την εκπαίδευση των Ελληνόπουλων στο εξωτερικό. Φίλες και φίλοι, έχετε επίσης την ευκαιρία αυτές τις μέρες που παραλαμβάνετε τους φακέλους για την επιστολική ψήφο όσοι και όσες εγγραφήκατε στην πλατφόρμα για την επιστολική ψήφο, αφού αυτή είναι η μόνη δυνατότητα που έχετε για να ψηφίσετε από εδώ, και αυτό έγινε με ευθύνη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, η οποία αρνήθηκε να υλοποιήσει την πρόταση του ΚΚΕ για περισσότερα πολλά εκλογικά τμήματα σε κάθε περιοχή στο εξωτερικό. Και ας αφήσει αυτά που ξέρει ο κύριος Μητσοτάκη ότι κόμματα λέει, που διαφώνησαν με την επιστολική ψήφο τώρα τη διαφημίζουν, λέει για μας δηλαδή. Οι ψηφοφόροι όμως του ΚΚΕ και όλοι όσοι συσκέφτονται να ψηφίσουν το κόμμα θα το κάνουν έχοντας βέβαια τα μάτια τους ανοιχτά και με κάθε τρόπο γιατί έχουν την ευκαιρία να στείλουν αυτό το μήνυμα γιατί αυτό είναι που θα τους πονέσει όλους εκεί κάτω. Στις βουλευτικές εκλογές του 2023 πέρσι το ΚΚΕ ήταν δεύτερο κόμμα στα εκλογικά τμήματα του μονάχου και εμείς απευθυνόμενοι σε όλους τους Έλληνες και εδώ στη Γερμανία σας λέμε κάντε τώρα το βήμα με πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ στην Ελλάδα, στη Γερμανία, συνολικά σε όλες τις χώρες του εξωτερικού. Αυτή είναι και η μόνη αντισυστημική πραγματικά ψήφος και δεν πρέπει η ψήφος αυτή να σκορπίσει δεξιά και αριστερά ούτε να εγκλωβιστεί σε βολικά ακροδεξιά μορφώματα. Οι Έλληνες της Γερμανίας έχετε ένα παραπάνω λόγο να ψηφίσετε το ΚΚΕ γιατί έχει στο ευρωψηφοδέλτιό του έναν δικό σας άνθρωπο, τον Παναγιώτη Αλοπούδη. Εκλεγμένο συνδικαλιστή από το χώρο της υγείας που ξέρει καλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζεται και είναι πάντα μπροστά σε κάθε αγώνα. Άλλωστε, εδώ στη Γερμανία, όπου έγιναν και οι περισσότερες εγγραφές για επιστολική ψήφο από το εξωτερικό, τα άλλα κόμματα, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, αναγνωρίζοντας εμέσως και την ανυπαρξία τους στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζεται, ή μάλλον θα λέγαμε καλύτερα όχι την ανυπαρξία του τόσο, την ενοχή τους για όσα έχουν κάνει, δεν θα έχουν κάποιον υποψήφιο ευρωβουλευτή, ενώ τα ακροδεξιά μορφώματα που τώρα ζητάνε την ψήφο σας είναι γνωστά για τις σχέσεις τους με τα διάφορα εγχώρια λόμπι, τα οποία στηρίζουν άλλωστε και προωθούν όπου σταθούν και όπου βρεθούν και στο Ευρωκοινοβούλιο και μέσα στην Ελληνική Βουλή οι Έλληνες του εξωτερικού συνολικά, μπορείτε και πρέπει να δώσετε αποφασιστική απάντηση τόσο στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όσο και σε ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, στα άλλα αστικά κόμματα που, που σας αντιμετωπίζουν διαχρονικά ως κάποια κουκιά και όχι ως εργαζόμενους μετανάστες. Και γι' αυτό στις ανάγκες σας, σε ό,τι αφορά τη σχέση σας με το ελληνικό κράτος, σας γυρνούν την πλάτη, δίνοντας απάντηση και στη σκοτεινή υπόθεση έτσι με την ψήφο σας, με τα προσωπικά δεδομένα που έγιναν φαίοι γβολάν για να αξιοποιηθούν από το κυβερνών κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, όπως φάνηκε και από την υπόθεση των email που δόθηκαν στην Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Αγαπητές φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, από την επαφή μας με συμπατριώτες μας εδώ στη Γερμανία, γνωρίζουμε ότι αρκετοί Έλληνες αλλά και μετανάστες άλλων εθνικοτήτων που ζουν στη Γερμανία ανησυχούν για την άνοδο των ακροδεξιών και φασιστικών δυνάμεων στην Ευρώπη. Άλλωστε και από τα ντόπια μέσα ενημέρωσης παρουσιάζεται ως το κύριο διακύβευμα των ευρωεκλογών το ποσοστό που θα πάρει τελικά το Εθνικιστικό Ακροδεξιό Κόμμα που ενσωματώνει αναμφίβολα και ανοιχτά φασιστικά συστοιχεία της εναλλακτική για τη Γερμανία, το FND. Υπάρχουν και Έλληνες μετανάστες που ίσως σκέφτονται ότι ψηφίζοντας κάποιο γερμανικό κόμμα στις ευρωεκλογέ μπορούν να ανακόψουν την άνοδο του FND. Θέλουμε με ειλικρίνεια να σας πούμε, το κάθε αστικό κράτος και η νόμοι του όχι μόνο δεν αντιμετωπίζουν το φασισμό, αλλά πολλές φορές τους συμπεριφέρονται και με το γάντι όταν την ίδια στιγμή επιφυλάσσουν διώξεις, καταστολή για εργαζόμενους, για φοιτητές, για λαϊκά στρώματα που αγωνίζονται. Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η Ευρωπαϊκή Ένωση, που ξεπλένει συστηματικά το φασισμό, αλλά και όσοι άλλοι κλείνουν το μάτι σε ψήφους των ψηφοφόρων, σε ψηφοφόρους των φασιστικών κομμάτων. Τέτοια πείρα υπάρχει δυστυχώς και στην Ελλάδα, διαχρονικά, αλλά και με την πρόσφατη προκλητική δικαστική απόφαση για την αποφυλάκηση του αρχιναζιστή Μιχαλολιάκου, κάτι που αποτελεί προσβολή για τα θύματα της χρυσή Αυγής και συνολικά για τον ελληνικό λαό. Υπάρχει όμως τέτοια πείρα και στη Γερμανία, όπου αποδεικνύεται ότι οι πραγματικοί αντίπαλοι της ακροδεξιάς δεν είναι όσοι υπερασπίζονται την Ευρωπαϊκή Ένωση του Αντικομουνισμού, των ακροδεξιών κυβερνήσεων, όσοι κυβερνούν ή συγκυβέρνησαν με την ακροδεξιά, όσοι κλείνουν το μάτι στην κατασκευασμένη ανιστόρητη θεωρία των δύο άκρων που ταυτίζει το φασισμό με αυτόν που τον συνέτριψε, τον κομμουνισμό. Δεν είναι το S5, παραδείγματος χάρη, αντίπαλος της ακροδεξιάς που ταυτίζει με αυτή όσους διεκδικούν μέτρα ανακούφισης από τον πληθωρισμό, που στείνει από προσανατολιστικά διλήμματα για να εγκλωβίσει τη σκέψη των εργαζομένων όπως δημοκρατία, εξτρεμισμός, ριζοσπαστισμός, πρόοδο, συντήρηση, αντι αντιεφεντέ και πάει λέγοντας, που ψήφισε νόμο για την επαναμετανάστευση, δίνοντας το δικαίωμα στην αστυνομία να μπουκάρει σε σπίτια και σε δομές και να ψάχνει για τους μη δικαιούχους, λέει ασύλου. Μήπως δεν είναι το S5 των απαγορεύσεων, των συγκεντρώσεων υπέρ της Παλαιστίνης, των απαγορεύσεων συγκεντρώσεων σε σοβιετικά αντιφασιστικά μνημεία. Τι σοε αντιφασισμός είναι αυτός. Συνολικά, σε δέκα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγορεύεται ο συνδικαλισμός σε 15 κράτη-μέλη απαγορεύεται η απεργία, οι διαδηλώσεις. Η επίσημη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο αντικομουνισμός. Μην πέσετε στην παγίδα τους. Τώρα που σηκώνουν ιδιαίτερα τάχα την ψευδεπίγραφη αντιφασιστική τους παντιέρα. Πραγματικός αντίπαλος είναι μόνο το ΚΚΕ που παλεύει ενάντια στο σύστημα που γεννά την ακροδεξιά και το φασισμό και αυτό έχει αποδειχθεί και ιστορικά. Το λέμε αυτό και σήμερα, 9 του Μάη, μέρα της μεγάλης αντιφασιστικής νίκης των λαών, που οι χαρτογιακάδες των Βρυξελών την έχουν ονομάσει μέρα της Ευρώπης εδώ στα εδάφη όπου τέτοια μέρα πριν 79 χρόνια γράφτηκε ιστορία με την ανεφόρον παράδοση της χιτλερικής Γερμανίας και τη συντριβή του ναζιστικού τέρατος. Στη Γερμανία όπου ύστερα από χρόνια σκληρής πάλης των λαών, των αντιστασιακών κινημάτων της Ευρώπης, με τα κομμουνιστικά κόμματα μπροστάριδες, καρφώθηκε στο Reichstag η κόκκινη σημαία με το σφυροδρέπανο της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, της Επανάστασης, της Κοινωνικής Απελευθέρωσης, του Σοσιαλισμού. Η κόκκινη σημαία που κοιμάτισε και σήμερα υψωμένη από μέλη του ΚΚΕ και του Τουρκίας παρά τις κατάπτυστες απαγορεύσεις για μια ακόμα φορά στο Σοβιετικό Μνημείο, στο Τρέπτοερ Πάρκ, στο Βερολίνο, όπου είναι θαμένοι πάνω από 7.000 στρατιώτες του κόκκινου στρατού. Τιμώντας έτσι τα πάνω από 20 εκατομμύρια νεκρούς της Σοβιετικής Ένωσης, που συνέτριψαν το 25% του συνόλου των στρατευμάτων του φασιστικού άξονα στο Ανατολικό Μέτωπο, που απέδειξαν ότι ο σοσιαλισμός όχι μόνο δεν εξισώνεται με το φασισμό ναζισμό, αλλά είναι ιστορικά και φυσικά και σήμερα ο θανάσιμος εχθρός του. Η κόκκινη σημαία κοιμάτισε ξανά πριν λίγες ώρες στο πρώην ναζιστικό στρατόπεδο συγκέντρωσης του Νταχάου, όπου βρεθήκαμε τιμώντας τους πάνω από 200.000 κρατούμενους, κομμουνιστές, άλλους αγωνιστές, αλλά και Εβραίους και Τσιγκάνους, ανάμεσά τους, στο συγκεκριμένο στρατόπεδο εξόντωσης και καταναγκαστικής εργασίας, ήταν και ο τότε Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, σύντροφος Νίκος Ζαχαριάδης. που με τη συνειδητή του στάση, την κομμουνιστική στράτευση, την πίστη στα ιδανικά μας, κράτησε την κόκκινη σημαία ψηλά, παρά τις απάνθρωπες συνθήκες, παρά τις αντι... αντιξοότητες και τις δύσκολες συνθήκες. Γιατί, όπως σε όλη την πορεία του, έτσι και ως δεσμότης του Νταχάου από το 1941 ως το 1945, επιβεβαίωσε τον τίτλο του κομμουνιστή ηγέτη, του αλήγης του επαναστάτη, του γεννήματος της ταξικής πάλης και του κόμματός μας. Δηλαδή, εξακολουθείς να είσαι κομμουνιστής, τον ρώτησε ο ανακριτής της Γκεστάπο κατά τη μεταφορά του στον Ταχάου. Δεν υπάρχει αμφιβολία, απαντά ο Ζαχαριάδης. Λέει ο ανακριτής, αν σ' αφήσουμε ελεύθερο, θα εξακολουθήσει τη δράση σου ενάντια στον εθνικοσοσιαλισμό. Απάντηση, εννοείται. Αυτή την κόκκινη σημαία που είναι βαμμένη με το αίμα των 200 κομμουνιστών της Κεσαριανής και τόσων άλλων μαρτυρικών τόπων της πατρίδας μας, των μαχητών του Ελλάς, απ' άκρης, -άκρης όλη και την Ελλάδα, των μαχητών του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, αλλά και του Τέλμαν και του Μπούχενβαλντ, των Παρτιζάνων σε κάθε γωνιά της Ευρώπης. Την κρατάμε και σήμερα ψηλά. Και γεμίζουμε χαρά όταν κάτω από την ίδια σημαία παλεύουν οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες των κομμουνιστικών και εργατικών κομμάτων της Ευρώπης και όλου του κόσμου, που συνεχίζουν τον αγώνα ενάντια στη μήτρα του φασισμού, το καπιταλιστικό σύστημα. Έτσι τιμάμε εμείς τα δεκάδες εκατομμύρια νεκρών σε όλο τον κόσμο που έδωσαν τη ζωή τους στη μάχη για το τσάκισμα του ναζισμού στην Ελλάδα στη Γερμανία, στην Ευρώπη, στον κόσμο ολόκληρο. Και συνεχίζουμε τον αγώνα σήμερα που οι καιροί σκοτεινιάζουν επικίνδυνα για να ξημερώσουν καλύτερες μέρες για τον λαό μας, για τον τόπο μας, για τους λαούς όλου του κόσμου. Πολύ πιο δυνατό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας λοιπόν και εκεί που παίρνονται οι αποφάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση των πολέμων, των λόμπι της εκμετάλλευσης, αλλά και εκεί που τελικά ανατρέπονται πραγματικά στους δρόμους του αγώνα. Πάμε λοιπόν να στείλουμε πανευρωπαϊκό μήνυμα αντίστασης, ελπίδας, αντεπίθεσης. Πάμε να σηκώσουμε το κόμμα μας πολύ ψηλά στην Ελλάδα, στην Ευρώπη. Γεια σας. Καλή δύναμη, υγεία σε όλους και όλες.